τι να περιμένουμε απέναντι σε μια ομάδα από την οποία ίσως θέλουμε να πάρουμε και μια μικρή εκδίκηση για το συνέβη στο Ευρωπάσκετ, αλλά αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο. Κοιτάξτε, δεν πιστεύω ότι υπάρχει λέξη εκδίκηση στο λεξιλόγιο μας είτε στο ρεπερτόριό μας. Αν σκέφτεσαι έτσι, το μόνο πρόβλημα το οποίο μπορείς να δημιουργήσεις είναι στον εαυτό σου. Εμείς κοιτάμε πώς μπορούμε εμείς τώρα να τα εξέλθουμε και να είμαστε αυτοί που πρέπει. Περιμένουμε ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι. Γνωρίζουμε όλη την ποιότητα και τη δυναμική της ομάδας της Γερμανίας. Έχει κατακτήσει 2 μετάλλια τα τελευταία 3 χρόνια. Ξέρουμε πολύ καλά ποιοι είναι, αλλά ξέρουμε και εμείς ποιοι είμαστε. Εμείς θα προσπαθήσουμε να σπάσουμε το δικό μας όριο, να παίξουμε ακόμα καλύτερα από ό,τι κάναμε στο τελευταίο παιχνίδι με την Αυστραλία, σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του παιχνιδιού και να πάρουμε αυτό που επιθυμούμε. Είναι κλειδί το να προσπαθήσουμε να σταματήσουμε τον Σρέντερ και τον Φρανς Βάγκνερ ή είναι μια συνολική προσπάθεια, γιατί μιλάμε για μια ομάδα με πάρα πολλά όπλα? Κοιτάξτε, όπως πολύ καλά είπατε, αναφερθήκατε σε δύο άτομα τα οποία, σε δύο παίκτες, πολύ υψηλότατο επίπεδο, οι οποίοι, ό,τι και να κοιτάξουμε, τους αριθμούς να βρούμε, καταλαβαίνουμε ότι είναι αυτοί οι οποίοι μονοπολούν ουσιαστικά τη δημιουργία και την εκτέλεση. Αυτό όμως δεν πάει να πει ότι ένα κομμάτι του puzzle της ομάδος είναι λιγότερο σημαντικό από το άλλο. Όλοι μαζί έχουν 12, ένα πολύ ψηλό ρόστερ, 12 παιδιά, τα οποία όλοι μαζί δημιουργούν ένα πολύ καλό και δυνατό σύνολο, το οποίο, όπως έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, έχει αποκτήσει και την αυτοπεποίθηση και τη δυναμική για να κατακτάει τα μετάλλια, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι για την ομάδα της Γερμανίας. Το θέμα είναι εμείς πώς θα είμαστε και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε όλες τις απαιτήσεις του παιχνιδιού και να ανεβάσουμε το δικό μας τόνο σε άμυνα και επίθεση. Τι έχουμε να αντιπαρατάξουμε? Μπορούμε να ξανακάνουμε ένα πρώτο ημίχρονο σαν αυτό που είδαμε απέναντι στην Αυστραλία? Εμείς αυτό που σίγουρα. Κανείς δεν έχει συμβόλαιο με την νίκη. Όμως μπορείς να κάνεις συμβόλαιο με την προσπάθεια, με τη διάθεση, με την αυταπάρνηση, με το κομμάτι της επιθυμίας για να, να πάρεις μια μπάλα, να πάρεις ένα rebound. Πιστεύω ότι όλα τα παιδιά από την πρώτη μέρα που βρεθήκαμε εδώ πέρα δείχνουν αυτό το κομμάτι. Είναι committed 1000%. Και αυτό μπορούμε να το υποσχεθούμε και θα το κάνουμε. Τώρα από εκεί και πέρα, κάποιες φορές μπορείς να είσαι σε μια καλύτερη μέρα, σε μια διαφορετική κατάσταση. Το θέμα είναι ότι το παιχνίδι είναι πάντα ζωντανό και πάντα πρέπει να βρίσκεις τις επιλογές και τις λύσεις ανά πάσα στιγμή.